Εγώ να πω, κύριε καθηγητά, ότι μετά από τρεις μέρες οπωσδήποτε κουραστήκαμε, αλλά κλείνοντας εσείως το 39ο συνέδριο, καταρχήν να πω αυτό που είπε ο πρίτανης, ο κ. Μαρκάτος του Πολυτεχνείου, έχουμε και Πολυτεχνείο εδώ πέρα, μου λέει ότι, που είναι ο κ. Παναγιωτάκος, ότι επίστη για την αξία της στατιστικής, πώς το είπατε, κ. Μαρκάτος, τα δείχνει όλα, αλλά κρύβει τα, σαν τον πικίνι είναι, λέει. Τα δείχνει όλα, αλλά κρύβει τα σημαντικότερα η στατιστική, λέει, έτσι, που κ. Μαρκάτος, το λέω για να γελάσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο 39ο, στη λήξη του 39ου συνεδρίου. Το κάναμε τρεις μέρες φέτος και ομολογουμένως ήταν κουραστικό. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι ήταν πολύ διδακτικό. Τώρα, μην λέω πάλι τα νούμερα, από την πάνω από 1.200 εγγραφές, πάρα πολλοί οι οποίοι το παρακολουθούν αναγκαστικά διαδικτυακά. Τουλάχιστον το μίνιμουμ ήταν 250 με 450 άτομα. Φυσική παρουσία είχαμε σε κάποιες συνεδρίες πάρα πολύ, σε κάποιες λίγο. Εν πάση περιπτώσει, τρεις μέρες συνέδριο είναι μεγάλο και έχουμε τα πάνω και τα κάτω. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε όμως εσείως στο 39ο και πιστεύω ότι του χρόνου τέλεια εποχή να μας έχει πρώτα ο Θεός όλους καλά και να γιορτάσουμε το 40ο και ελπίζω ότι με μια νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι θα αναλάβουν πολλά θέματα στο Ελληνικό Τμήμα Καρδιολογίας αυτή τη χρονιά και μελετών που έχουμε και σε σχεδιασμό και με τον καθηγητή τον κύριο Παναγιωτάκο. Νομίζω ότι θα έχουμε και νέα στοιχεία να πούμε του χρόνου. Να θυμίσω απλώς ότι και ειδικά για τους νέους ότι έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που βοηθούν και δίνουν υποτροφίες μέσω του Ελληνικού Τμήματος Καρδιολογίας. Μέχρι πέρσι δώσαμε 3, φέτος δίνουμε 5. Μετά από δωρεές ανθρώπων που έχουν την ευχέρεια να δώσουν και αυτό το εκμεταλλεύονται εις το έπακρον αυτή τη στιγμή διάφοροι και εντός της Ελλάδος και εκτός της Ελλάδας για να κάνουν μετεκπαίδευση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το επόμενο εγχείρημα του Ελληνικού Τμήματος Καρδιολογίας θα είναι το πρώτο διήμερο, στο ανακοινώνω για πρώτη φορά, του Οκτωβρίου, το οποίο θα γίνει το πρώτο συνέδριο και για τον κόσμο και για τους καρδιολόγους και για την πρωτογενή πρόληψη του Cardio Lifestyle, πώς πρέπει να ζούμε για την καρδιά μας, το οποίο απευθύνεται στους πάντες. Θα γίνει στο Σεράφιο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, το οποίο πραγματικά θα είναι κάτι, πιστεύουμε, καινοτόμο, πρωτότυπο, που δεν θα έχει καμία σχέση με το old fashioned συνέδρια τα οποία γίνονται μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, να είμαστε καλά και τις καλύτερες ευχές μου ειδικά στη νέα γενιά να έχει μια παραγωγική συνέχεια σε όλη τη χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.